Παρακαλώ. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα, αγάπη μου. Τι κάνετε, ομορφιές μου? Αχ, τέλεια. Πάρα πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Εγώ, μην είμαστε, ένα... δηλαδή, τι να σου πούμε, ότι είμαστε χάλια. Άστα, μιλάμε, δεν φαντάζεσαι. Αγαπώ, αγαπώ. Η μία περισσότερη από την άλλη. Να είσαι καλά, αγάπη μου γλυκιά. Πώς σε λένε? Ποια είναι περισσότερη? Νοτιδού, θα ακούω. Λένε τα κορίτσια, ποια είναι απ' την άλλη. Καλύτερη. Νοτιδού. Ροξάνη, 30 χρονών. Οπα. 30, κάτσε γιατί μου κάνει λίγο διακοπούλες. Ξαναπες μου το όνομά σου. Ροξάνη, 30 χρονών. Μπράβο, ναι. Εγώ είμαι παντρεμένη 8 χρόνια. Με τον άντρα μου. Είμαστε μαζί υπέροχα. Είχαμε πρόβλημα, δεν μπορούσαμε και οι δύο. Τώρα ο ένας πιο πολύ, άλλος πιο λίγο, δεν έχει σημασία να κάνουμε παιδί. Μετά από 5 εξωσωματικές, μέσα σε 3 χρόνια, είναι πολύ. Ναι. Καταφέραμε και κάναμε ένα απόπειρα. Αλλά στη τέταρτη δοκιμασία που πάλι βγήκε αρνητικό, σκεφτόμασταν την υιοθεσία. Πήγαμε σε ένα ίδρυμα, δεν υπάρχει το θέμα να πούμε το όνομα του ίδρυματος. Είδαμε τόσο αγγελικά ματάκια εκεί μέσα, τόσο όμορφα πλασματάκια. Τελικά στην πέμπτη δοκιμασία τα καταφέραμε, αλλά σκεφτόμαστε για δεύτερο παιδί. Αλλά εγώ πιο πολύ θέλω το δεύτερο παιδί, όχι να πάω σε εξωσωματική, να μπορέσω να βοηθήσω, μάλλον να δώσω σε μια ψυχή και σε μια καρδιά, να υιοθετήσουμε δηλαδή. Δηλαδή όλη την αγάπη, τη στοργή, τη φροντίδα να τη δώσουμε σε ένα παιδάκι που δεν το έχει. Και όλος ο κόσμος, από τους γονείς μας, όλοι μου λένε ότι δεν θα κάνουμε το σωστό. Δεν είναι σωστό αυτό που θέλω εγώ. Πώς μπορώ να τους δώσω, να καταλάβω ότι να υιοθετήσουμε το δεύτερο παιδί μπορεί να μην βγει από μένα, από τις σάρκες μου, πώς να το πω. Αλλά θα το σώσουμε, θα του δώσουμε αγάπη, στοργή, φροντίδα, θα του κάνουμε να γελάσει. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή όλη αυτή την αγάπη που δίνω στο γιο μου θέλω να τη δώσω και σε ένα άλλο παιδάκι. Μην δεν θα είναι βιολογικό μου παιδί, αλλά θα είναι δικό μου. Και αυτό. Φυσικά. Και ακούμε και το παιδάκι σου από μέσα. Ναι. Προσπαθώ να το... Ήμασταν έτοιμοι να πούμε για ύπνο. Είχαμε ξαπλώσει, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα γίνει κάτι για 10 λεπτάκια. Αγάπη μου, εγώ δεν κατάλαβα, επειδή έκανε και λίγο διακοπές, σου ζητώ συγγνώμη, γιατί μας είπες κάτι υπέροχο για την υιοθεσία. Οι άνθρωποι από το περιβάλλον σου σε προτρέπουν να μην το κάνεις αυτό? Ναι, από τους γονείς μας, φίλοι, συγγενείς. Μαμί. Ναι, ένα λεπτάκι, Λουκό. Αγάπη μου γλυκιά. Είναι μικρούλης 3 χρονών. Είναι μικρούλης 3. Ναι, να μην το... Δηλαδή αυτοί ισχυρίζονται ότι θα ήταν καλύτερο, ας πούμε, να προσπαθήσετε να κάνετε ένα δικό σας παιδί. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και γιατί αυτός απασχολεί, αγάπη μου γλυκιά, όταν... Μαμί! Αγάπη μου. Είναι η ώρα του ύπνου, συγγνώμη. Ακριβώς, είναι λογικό. Γιατί συγγνώμη, είναι δυνατόν. Πώς το λένε? Σωστά. Για να ξέρουμε ποιον ακούμε. Ναι, Άγγελος, Άγγελος. Άγγελέ μου, να είσαι καλά έτσι, να ταλαιπωρείς τη μανούλα σου. Ναι. Ροξάνη, πήγαινε το παιδί για ύπνο. Ναι, ναι, ναι. Θα δεις τι θα πούμε εμείς. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, συγγνώμη, κορίτσια μου. Όχι, τι συγγνώμη. Και αν θέλεις, ξανακάλεσέ μας και να μιλήσουμε, γιατί ήταν υπέροχο αυτό που μας είπες. Αύριο που πάλι θα θέλει να κοιμηθεί το παιδί, μπορείς να μας ξανακαλέσει. Εντάξει, αγάπη μου. Μείνε να δεις τι θα πούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά... Όχι, όχι, αγάπη μου, είναι δυνατόν. Είναι υπέροχη. Εγώ αυτό θέλω να πω. Είσαι υπέροχη. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να ακούμε τους ανθρώπους όταν θέλουν να μας επηρεάσουν για κάτι που είναι καλό. Δηλαδή, αυτό που θέλετε να κάνετε με το σύζυγό σου, με την οικογένειά σου, είναι συγκλονιστικό, είναι παράδειγμα, είναι... Υπέροχο να θέλεις να δώσεις την αγάπη σου σε ένα παιδί που δεν το έχεις γεννήσει εσύ και να το σώσεις, όπως λες, να του δώσεις την φροντίδα και τη στοργή που χρειάζεται. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα παιδιά. Οπότε αυτό από μόνη σου ξέρεις ότι είναι καλό, δεν είναι θέμα για να αναρωτηθεί κάποιος. Οπότε
σταματάς να επηρεάζεσαι από τους εξωγενείς παράγοντες. Αυτό ήταν αυτό που με σόκαρε. Παιδιά, όσο ζούμε τη ζωή που μας προτρέπουν οι άλλοι, δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουμε αυτά που ονειρευόμαστε. Ναι, παιδί μου, τώρα η οικογένεια ξέρει τι θα λέει. Μα και πώς τα παιδιά μεταξύ τους θα είναι και πού ξέρει τι παιδί θα είναι αυτό και με τι φορτίο έρχεται και διάφορα. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα γυναικών που δεν μπορούσαν. Ζευγαριών, να πω, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της γυναίκας. Ζευγαριών που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και τελικά μόλις υιοθέτησαν επειδή τους έφυγε το ψυχολογικό άγχος, έκαναν δικό τους παιδί. Και πάρα πολλά τέτοια παιδιά συνυπάρχουν. Δεν υπάρχει ωραιότερο δώρο από την πράξη της υιοθεσίας. Τη στιγμή που τόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν παιδί και τόσοι άνθρωποι και τόσα παιδάκια δεν έχουν μια οικογένεια. Και αυτό το γνωρίζει η Ροξάνη πολύ... και νομίζω πως είναι άδικος κόπος αν ένας άνθρωπος από μόνος του δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι το πιο υπέροχο πράγμα που έχεις σαν προσωπικότητα και εσύ και ο σύζυγός σου, τότε δεν χρειάζεται να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Ότι οι δύο πιο αρμόδιοι, εσύ και ο άντρας σου, εσείς δεν είστε, συγγνώμη, που θα αναλάβετε το καινούργιο παιδάκι την κοινή απόφαση που συμφωνείτε. Οκ, καταλαβαίνω. Ποιο ήταν το θέμα όμως τελικά, τι θα κάνεις, να τους πείσεις ή απλά εγώ δεν το θέλω. Νομίζω το δεύτερο. Ναι, εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό που λέτε. Εγώ και ο άντρας μου, μεγάλα παιδιά είμαστε, αποφασίζουμε κάτι για τη δική μας ζωή. Ακριβώς. Είναι και αξιέπαινο από την άλλη. Επίσης, εγώ την αίσθηση. Είναι τελευταίο αυτό. Νομίζω θα συμφωνήσετε με έναν τρόπο ότι όταν έχουμε πάρει μια απόφαση για τον εαυτό μας, όταν έρχεται κάτι να μας δείξει. Σαν πρόκληση, ρε παιδί μου, φαίνεται, ίσως να μας διπλοτσεκάρει για το αν είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι. Δηλαδή, οι εξωγενείς παράγοντες, είναι σαν να λέμε, πώς λέμε καμιά φορά που βλέπουμε σε καρτούν το αγγελάκι και το διαβολάκι, όταν μιλάμε και σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι. Κάπως έτσι είναι οι εξωγενείς παράγοντες. Οπότε επιλέγεις ή να τους ακούσεις ή να τους διώξεις. Μπράβο. Κάνε ένα κοντινό σε μένα. Θέλω πολύ κοντινό, κάπως να φαίνεται ο φρονιμίτης μου. Αυτό σου λέω και εσένα, Πινελόπη. Είναι κάτι δικό μας. Αν και δεν κάνει τις εκπομπές να λέμε inside jokes. Εμείς είμαστε πολύ inside. Έτσι είναι οι εκπομπές όταν έχουμε και προσωπικές σχέσεις. Άμα θέλετε τις άλλες πηγαίνετε. Εδώ έχουμε και προσωπικές σχέσεις. Έτσι είμαστε μια παρέα και τα λέμε όλα. Όποιος κατάλαβε. Υπάρχει ένα αγγελάκι, υπάρχει ένα γεγονάκι, ακούσε ποιο θέλεις. Εννοείται. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μπω στη διαδικασία. Αυτό, παιδιά, είναι το γενικότερο θέμα ότι στις συμβουλές το να το λέμε είμαστε όλοι πάρα πολύ καλοί. Και εγώ που σας τα λέω και η Σοφία και όλοι μας, αλλά λέμε άλλο πράγμα κάτι να το λες, άλλο να το κάνεις. Ναι. Εντάξει, εννοείται ότι όλοι για τον εαυτό μας δυσκολευόμαστε και δεν είναι πάντα εύκολο να εφαρμόσουμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι το ιδεατό. Καλέ, τι συζητάς τώρα. Η θεωρία από την πράξη, η διαφορά ως εγώ από το modeling. Ακριβώς. Δεν θα έλεγα αυτό για το μόνο. Θα απαντήσω στο διάλειμμα. Πόσο άσχετο είναι όλο αυτό με αυτό που λέμε. Άσχετο. Μπα περιπτώσει, κορίτσι, μάμα, εσύ και ο άντρα θέλετε να διευθύνει παιδάκι. Σε παρακαλώ τώρα, θα κρύβει την σου. Πρώτον, συγγνώμη, το έχουμε πει εδώ το μότο τη εκπομπή: συγγνώμη τον άλλον είναι τον άλλον. Α του να λένε και να σου πω και κάτι. Μόλι έρθει το παιδάκι, γιατί μου θυμίζει σαν κάτι πολλέ φορέ που μπορεί κάποιοι γονεί το παιδί του να μείνει έγκυο σε πολύ νεαρή ηλικία ή να μην θέλουν ένα παιδί να είναι με κάποιον που δεν τον εγκρίνουν. Και μόλι έρχεται το παιδάκι και η χαρά στο σπίτι, τι καλά που αλλάζουν όλοι γνώμη, θα δει εσύ. Προχωρήστε και μια χαρά θα έρθουν όλα. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, παιδιά. Δηλαδή από απλά του τύπου, έλεγα εγώ στον μπαμπά μου όταν ήμουν κάποια στιγμή, είχα πολύ μακριά μαλλιά και του έλεγα θα τα κόψω, θέλω να τα κόψω αγορίστα. Και μου λέει άμα τα κόψεις, δεν θα ξανάρθει στο σπίτι. Τότε έμεινα ακόμα με τους γονείς μου. Και τελικά τα κόψα, δεν μου μιλούσε για κανένα διβδόμαδο και παραδέχεται μέχρι και σήμερα τα πιο ωραία μαλλιά που είχα ποτέ ήταν τα πολύ κοντά μου μαλλιά. Θέλω να πω ότι ναι, να παίρνετε τις αποφάσεις σας έχοντας στο νου σας τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να παίρνετε την πληροφορία και να την επεξεργάζεστε. Ότι για ποιο λόγο μου το λέει αυτό. Αλλά όταν είσαι σίγουρος ότι πας να κάνεις μια καλή πράξη και ο άλλος σου λέει μην την κάνεις, τότε είναι πασφανές πώς πρέπει να ακούς τον εαυτό σου. Εγώ νομίζω ότι η Πινελόπη είχε δίκιο. Αυτό που τελικά μας ιδρώνει όταν ακούμε κάτι είναι βρελές. Ναι. Εκεί, σε εκείνο το μεταξύ φωτεινό διάστημα, στο κενό εκείνο, mind the gap, εκεί ακριβώς λες ότι όχι. Ή ναι. Ναι, έπρεπε να με ιδρώσει αυτό. Ή λες όχι, έχει τη γνώμη σου και εγώ τη δική μου. Εκεί διακυβεύεται όλο. Ότι τώρα άκουσες μια γνώμη που μπορεί εσύ να φοβάσαι λίγο μέσα σου και είπες λες, όχι, εγώ θέλω, σε πιάνει συγκίνηση αυτό που θες να κάνεις. Απλά αυτό το θέμα πραγματικά δεν επιδέχεται αμφιβολιών. Δηλαδή, θέλω να πω, άλλες φορές που μας παίρνετε και λέτε ότι οι γονείς μου δεν εγκρίνουν τον σύντροφό μου. Και πολλές φορές εμείς σκεφτόμαστε το κάτω κείμενο ότι μήπως αυτό που λέγει η Πινελόπη προάλλες έχει κάνει κάτι το οποίο όντως είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και, κάτι δεν το βλέπεις εσύ. Και εσύ δεν το βλέπεις. Αλλά τώρα σε μια τέτοια υπέροχη πράξη όπως η πράξη της υιοθεσίας. Ναι, δεν υπάρχει κανένα ενδιασμός. Δεύτερη... Okay. Δεν υπάρχει ενδιασμός. Ναι. Από εμάς είναι ναι. Από εμάς είναι ναι. Με πιστοποιητικό θα σου δώσουμε και θα το παραλάβει.